Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα. 8 λεπτάκια μετά τις 2 ξεκινάει η εκπομπή Ο Λίμπερο Παντού. Γιώργος Παναγιωτίδης, Γιώργος Παϊράμης, Χρήστος Γιουβάνογλου στα μικρόφωνα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και Αναστασία στη ρύθμιση του ήχου. Χωρίς να αποκαλύπτουμε επίθετο, τα γνωστά. Ξεκινάμε και θα πάμε παρεούλα ως και τις 3 σε αυτή την μία ώρα στην οποία έχουμε πάρα πολλά θεματάκια να συζητήσουμε. Η ατζέντα είναι γεμάτη. Από χθες, σαν βγάλαμε εδώ την έκτακτη είδηση. Έπεσε πάνω στην ώρα μας με την παρέτηση του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου από την θέση του τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ Άρης. Μετά όλο το απόγευμα, λες και ξέσπασε θύελλα ειδήσεων. Πραγματικά γινόταν ένας απόλυτος χαμός. Όλο το απόγευμα, πολλά τα θέματα. Με τηλεοπτικά, με το ΔΣ της Super League που είχε και άλλα θεματάκια. Με αλλαγές στο πρόγραμμα τις οποίες περιμέναμε και κάποιες που δεν περιμέναμε ίσως. Νομίζω το κύριο θέμα που επικρατεί εδώ στην επικαιρότητα της πόλης είναι το θέμα του ΠΑΟΚ TV. Και με αυτό θα ασχοληθούμε ως επιτοπλίστων. Είχε βέβαια και παιχνίδια χθεσινή ημέρα. Έχει και η απόψινή Playoff Champions League. Ολυμπιακός σήμερα μπαίνει στη μάχη κόντρα στην Krasnodar. Είχαμε χθες και το παιχνίδι του Άγιαξ με τον Αποέλ. Το οποίο νομίζω. Δεν ξέρω. Εκτεθήκαμε κι εμείς. Ναι, και τελικά λέει και δόξα το Θεό, εκτεθήκαμε. Ναι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι έτσι από τα social media και από τις απόψεις του φίλου του ΠΑΟΚ είναι ότι δεν τους άρεσε η διαιτησία. Γιατί αυτή τη φορά ήταν αμερόληπτη απέναντι στον Άγιαξ. Δεν έχω εικόνα, ας πούμε, αλήθεια. Το είδα το παιχνίδι, βασικά έβλεπα το λεπτό προς λεπτό της Cosmote TV. Ναι. Αλλά ήταν περισσότερο στο μάτς του Άγιαξ με τον Αποέλ. Αν δεις στατιστικά την εικόνα του παιχνιδιού, διαιτητικά μιλώντας, δηλαδή τις κάρτες, τα φάουλ, είναι πολλά παραπάνω χρεωμένα στον Άγιαξ. 7-2 νομίζω οι κάρτες και 16-9 τα φάουλ. Και έχει και μια κόκκινη ο Άγιαξ. Σωστή κόκκινη που ναι. Δόθηκε δεύτερη κίτρινη, σήκωνε και απευθείας κόκκινη, απευθείας ναι. Αποβολή. Εν πάση περιπτώσει, μικρό το κακό. Πάντως. Αν κάποια ομάδα δικαιούταν να σκοράρει και να κερδίσει χθες αυτό το 0-0, ήταν σίγουρα ο Αποέλ. Που απείλησε ήταν πολύ διαβασμένος, απείλησε, μπλόκαρε τα δυνατά σημεία του Άγιαξ και είδαμε να τον χτυπάσει στην κόντρα εκεί που τον είχε χτυπήσει και ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Αλλά με τη συνολική εικόνα του παιχνιδιού, νομίζω ότι μένει αυτό το γλυκό πικρό το παράπονο σου της ΠΑΟΚ. Γιατί νομίζω ο ΠΑΟΚ που είδαμε στα δύο μαζί με τον Άγιαξ. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να συγκρίνουμε άλλα παιχνίδια έτσι, αλλά νομίζω ότι ήταν καλύτερο και από το χθεσινό Αποέλ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ βλέποντας χθες τις δύο συγκεκριμένες ομάδες να παίζουν σε αυτή τη φάση, όπως είδαμε χθες, έτσι. Μπορεί στο άλλο μάτς να δούμε άλλη εικόνα, μπορεί μέσα στη σεζόν να δούμε άλλη εικόνα. Εγώ μιλάω τώρα για το χθεσινό παιχνίδι, στη φάση που βρισκόμαστε και με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ, αν περνούσε, θα ήταν χθες σε αυτό το παιχνίδι, κόντρα στον Αποέλ. Ο ΠΑΟΚ, νομίζω, σε σχέση, επαναλαμβάνω, με όσα είδαμε χθες, ήταν καλύτερος και από τους δύο. Δηλαδή, νομίζω ότι και αυτό τον Αποέλ το ρίχνει ο ΠΑΟΚ για να πάρει την πρόκριση. Παναλαμβάνω να μην εκτεθούμε στο δεύτερο μάτζ έτσι με βάση την εικόνα που έχουμε από χθες. Δεν λέμε κάτι άλλο. Ναι, ναι, με βάση το χθεσινό. Ναι, ο Άγιαξ ήταν κακός χθες. Ήταν νομίζω χειρότερος και από το μάτζ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή εντάξει, είχε τις φάσεις του, αλλά δεν απείλησε τόσο ιδιαίτερα. Ούτε επέβαλε το ρυθμό του σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο το είχε κάνει για παράδειγμα στο δεύτερο ημίχρονο της Τούμπας ή σε κάποια διαστήματα στο Άμστερνταμ. Δεν το είδαμε αυτό χθες. Είχε τον Ονάνα σε εκπληκτικό βράδυ, έβγαλε 2-3 άπιαστα. Έτσι. Και έτσι, σαν συνολική εικόνα του αγώνα, νομίζω ο Αποέλ μπορεί να αισθάνεται πιο αδικημένο που δεν πήρε προβάδισμα. Βέβαια, με το 0-0. Εγώ λέω ότι είναι ύπουλο το 0-0. Ναι, δεν αποκλείεται να κάνει τη ζημιά έτσι όπως είναι και αυτή την περίοδο. Έτσι, γιατί βλέπουμε ότι δεν πατάει καλά. Δεν είναι στο φεγγάρι που ήταν πέρσι το Champions League. Αυτό όμως μπορεί να αποδώσει ο Άγιαξ. Μήπως δεν μπορεί παραπάνω. Ο φετινός Άγιαξ. Αυτό για να το κρίνουμε πρέπει να έχουμε μεγάλο δείγμα. Έχουμε κάποια δείγματα. Ναι, ακόμη είναι νωρίς. Στον Άγιαξ γκρινιάζουν πολύ. Και το βλέπουμε συνεχώς στις δηλώσεις του όποτε μιλούν και στελέχη της ομάδας και γενικότερα υπάρχει μια γκρίνια που βγαίνει προς τα έξω για το ότι έκαναν πέρσι αυτή την πορεία και τώρα αναγκάζονται να παίξουν από τον τρίτο προκριματικό γύρο να περάσουν δύο φάσεις για να μπουν στους ομίλους. Και τι να κάνουν, να αλλάξουν τους κανονισμούς. Όχι βέβαια προφανώς, αλλά βγάζουν αυτό πολύ προς τα έξω και δεν ξέρω αν βλέπουν ως αγκαρία. Δεν μπορεί να δει αγκαρία, πρέπει να περάσει ομίλους. Αλλά δεν ξέρω. Γιατί κάτσε, γιατί βγάζουν πολύ αυτό προς τα έξω. Μπορεί να το βλέπουν όντως σαν αγκαρία. Ναι, να πρέπει να πάνε στους ομίλους. Να σου πω την αλήθεια. Βάσει δηλώσεων αυτό. Είναι ρε φίλε. Όπως είπε και ο Τάντιτς, ότι δεν γίνεται να παίζουν προκριματικά. Ναι, αυτό το λένε συνεχώς. Ναι. Το έχουν πει, νομίζω, έχει περάσει από τα στόματα παικτών, προπονητή, διοίκηση, στελεχών, εντάξει. Όλων. Όλοι το έχουν τονίσει αυτό κάπου στη συνέντευξη. Ναι. Έτσι δεν αλλάζει. Ακριβώς. Και τα άλλα παιχνίδια είχαν ενδιαφέρον. Μια και ξεκινήσαμε με αυτά, έτσι πιάσαμε. Η οποία Λίντσερ και αυτή νομίζω ήταν τα δικημένα του. Ήταν ανώτερη δηλαδή σε όλο το. Μπήκε παιχνίδι. Πολύ δυνατά και κόντρα στη ροή ναι. Δίνεται ένα πέναλτι στην Κλέα Μπρίζ. Το οποίο. Με σκιές ένα πέναλτι. Με βάρ μένα. Δεν υπάρχει πέναλτι. Ναι, και εγώ νομίζω δεν ότι. Υπάρχει δεν υπάρχει πέναλτι. Είναι αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει και το έχουμε πει πολλές φορές. Το ότι είναι κάποιες φάσεις οι οποίες με βάρ θα δίνονται πέναλτι. Το λέει και ο Σαλάχ σήμερα σε δήλωση. Δεν ξέρω αν διαβάσατε. Λέει ότι με το βάρ θα παίρνω περισσότερο. Δεν μ' αρέσει το βάρ, δεν συμφωνώ. Χαλάει το πνεύμα του ποδοσφαίρου, αλλά θα παίρνω περισσότερα πέναλτι.
Γιατί το χθεσινή φάση στο πέναλτι που δίνεται στην Club Breeze στο μάτς με την Λίντζερ είναι μια τέτοια χαρακτηριστική. Γιατί υπάρχει επαφή, τον αγγίζει ο αμυντικός της Λίντζερ, τον αμυντικό της Breeze, αλλά δεν πέφτει από την επαφή. Ναι, έτσι, η επαφή είναι πολύ. Κάθε άγγιγμα δεν είναι ανατροπή. Αυτό ακριβώς. Με το VAR όμως, επειδή ο ρέφερ και η αίθουσα του VAR βλέπει την επαφή την που επαφή υπάρχει, αυτό. Ναι. Κρίνει με βάση αυτό και όχι με την πραγματική ροή του αγώνα. Δεν μπορεί να πέσει από αυτό το σπρόξιμο, έτσι, σε καμία περίπτωση. Οπότε, κάθε άγγιγμα δεν είναι ανατροπή. Προφανώς, προφανώς. Είναι όσο... αυτό το ότι το χαλάει λίγο τη μαγεία τηλεόραση, γιατί μια φάση που ποδοσφαιρικά δεν είναι πέναλτι, τηλεοπτικά στην εικόνα φαίνεται ότι υπάρχει επαφή και με βάση αυτό κρίνει ο ρέφερ και δίνει το πέναλτι. Ανατρέπεται πάντως στο δεύτερο παιχνίδι το σκορ. Με βάση την εικόνα που είχαν οι δύο ομάδες στο δεύτερο μήχρονο, δεν ήταν τόσο, καλή η Αυστριακή. Δεν απείλησαν τόσο. Δεν έχουν πει την εμπειρία. Ούτε η Breeze είναι μια ομάδα που έπεισε χθες που θα περάσει αέρα. Ναι. Όχι, δεν φοβίζει. Ίσως είναι δύο εισάξεις ομάδες, απλά η Breeze έχει μια εμπειρία παραπάνω. Ναι, σε αυτή τη φάση σίγουρα. Η Ίντερ, όπως έχουμε πει, είναι. Σίγουρα. Πρωτάρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και στο τρίτο μάτς που είχε βραδιά. Το πιο διάφορο που είχαμε πει. Ναι, η Κλουζ έχασε το πέναλτι για να ισοφαρίσει και τώρα η Σλάβα έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για αυτή με το 0-1. Έχασε πέναλτι στα τελειώματα η Κλουζ, θα μπορούσε να έχει κάνει το 1-1, να αλλάξει τα δεδομένα. Δεν το έκανε και έτσι τώρα. Οι Τσέχοι, οι οποίοι έχουν μείνει μόνο με μια ομάδα. Τη Σλάβια, ναι. Τη Σλάβια. Έκανε βέβαια την νίκη. Αν μπει στου ομίλου, θα πάρει τον πόνου. Ναι, μα βολεύει αυτό. Νομίζω πω δεν μα βολεύει αν περάσει. Ναι, όχι, μας βολεύει το ότι έχουν μόνο μία ομάδα. Ναι, αυτό συμφωνώ, ναι. Ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι ξεκινήσαμε τα χθεσινά παιχνίδια. Να θυμίσουμε, όχι να θυμίσουμε, να αναφέρουμε, το ξαναφέραμε στο ξεκίνημα. Κληρώνουμε και σήμερα 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό, που θα γίνει την Κυριακή στις 8 τελικά στο γήπεδο της Τούμπας. Πρεμιέρα του πρωταθλήματος Super League. Όσοι δεν θέλετε να ψαχτείτε και να ζοριστείτε μέσα από ΠΑΟΚ TV, θα τα πούμε συνέχεια όλα φυσικά για το νέο εγχείρημα αυτό του ΠΑΟΚ με το ΠΑΟΚ TV. Όσοι θέλετε να βρεθείτε στη θύρα αυτά του γήπεδου της Τούμπας, στέλνετε το μήνυμά σας, πολύ απλή διαδικασία. FM και NO, ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 54526. Αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση, την οποία θα κάνουμε εκεί γύρω στις 3 παρα 5 στα τελειώματα της εκπομπής. Να δούμε ποιοι θα είναι οι πείτε τυχεροί σήμερα, που θα κερδίσουν τα εισιτήρια για να βρεθούν την Κυριακή στην Τούμπα στο ΠΑΟΚ Πανετολικός. Περιμένουμε φυσικά συμμετοχή μεγάλη, γιατί ο κόσμος είναι ζεστός. Και να πάμε σιγά σιγά στο θέμα του ΠΑΟΚ TV πριν περάσουμε στα υπόλοιπα. Έχει και άλλα θεματάκια φυσικά ημέρα. Αλλά να ξεκινήσουμε με αυτό που είναι το πιο βασικό. Συζητιέται... που σου είχα πει εδώ πέρα, πριν βγει η ανακοίνωση για το ΠΑΟΚ TV. Ότι στην Ιταλία βάζουν το ιντερνετικό που πληρώνει κτλ. Και ήταν πολύ σκάει αυτή η είδηση. Όντως. Πρωτοτυπεί ο ΠΑΟΚ στην ουσία για τα ελληνικά δεδομένα με αυτή την κίνηση. Πρωτοτυπεί σίγουρα. Είναι μια τεράστια καινοτομία. Επανάσταση μπορεί να χαρακτηριστεί για τα ελληνικά δεδομένα. Και δεν είναι το τώρα, τώρα είναι ίσως πολύ πρόημο το στάδιο για να κρίνουμε και να δούμε τι θα συμβεί. Αλλά ίσως αυτή η κίνηση του ΠΑΟΚ να αποτελέσει και έτσι προπομπό για το τι θα ακολουθήσει στο μέλλον συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στα τηλεοπτικά του, έτσι. Και βρήκε και έναν τρόπο να έχει έσοδα από τα τηλεοπτικά. Αυτό είναι πάλι ένα ερωτηματικό. Φυσικά... Ναι, εξαρτάται από την απήχηση που θα έχει. Ναι. Εξαρτάται. Ακούω συνεχώς χθες να αναφέρονται υπολογισμοί που κάνουν οι άνθρωποι. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ βασικά και όλοι όσοι θέλουν να συζητούν αυτό το θέμα, γιατί συζητιέται πάρα πολύ έτσι και στα social media και στα ραδιόφωνα και παντού. Είναι το μόνιμο θέμα συζήτησης από χθες το απόγευμα που ανακοινώθηκε. Ακούω να υπολογίζουν λίγο πρόχειρα, έτσι μπακαλίστηκα για ένα πρόχειρο συμπέρασμα. Για τα έσοδα, ότι 5 ευρώ χρεώνει το ΠΑΟΚ TV, έτσι. Αν το βλέπουν το μάτς, για παράδειγμα, 50.000, ας πούμε, ένα. Το χαμηλότερο νούμερο, νομίζω θα είναι παραπάνω, ειδικά στα ντέρμπι που θα βλέπουν και οι αντίπαλοι οπαδοί. Μην βάλουμε 100.000. Δεν ξέρω, μήπως είναι πολύ. Πολύ είναι, πρεμιέρα. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά σκέψω ότι 100. Μετράει το pay per view, έτσι. Δηλαδή, αν μαζευτούμε σε ένα σπίτι 5 άτομα να το δούμε, ή αυτοί που θα το δουν έξω μαγαζιά, είναι ένα view. Ας βάλουμε 50. Ας βάλουμε 50 επί 5 και όλο αυτό που γίνεται τέλος πάντων και βγαίνει ένα νούμερο. Ναι, αλλά τα έξοδα της παραγωγής, η παραγωγή είναι αποκλειστικά της ΠΑΟΚ. Αυτά δεν υπολογίζονται, έτσι. Αλλά δες τι γίνεται, θα έχει έσοδο ο ΠΑΟΚ και από τα highlight. Ναι, τα οποία θα πουλήσει. Τι θέλετε, highlight. 3.000 το δευτερόλεπτο. Οπότε ίσως θα θυμίσει έτσι. Δεν, ξέρω, δεν έχω εικόνα τι νούμερα παίζουν, τι ποσά παίζουν. Λέω ρε παιδί δεν μου. Δεν έχω εικόνα. Ένα νούμερο. Προφανώς θα πρέπει να κινηθεί λίγο στα δεδομένα της αγοράς ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να. Λέω ένα νούμερο. Και ποια είστε, κυρία Νόβα. Α, για εσάς είναι 6.000 το δευτερόλεπτο. Γιατί είστε πιο όμορφοι από τις άλλες. Κατάλαβες. Συμμετέχει στην κόντρα ΠΑΟΚ Νόβα. Έτσι πάει, παιδιά. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τα ξεκαθάρισε και αυτά ο Μάικς Γιαγκάτσι χθες. Πολύ ωραία τα είπε ο Χρυσόστομος Γιαγκάτσι. Με την τοποθέτησή του. Το άλλο το βαθιστικό δεν τον είπε. Ναι, εντάξει, τώρα όταν κοιτάς το ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ λέει Χρυσόστομος Γιαγκάτσι. Αν το πεις Μάκη, Χρυσόστομος.
Και όντως τα είπε έτσι όπως ήταν. Δεν θα άλλαζα ούτε τελεία. Ούτε τα Χρυσόστομο. Πες τα Χρυσόστομο. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, τα είπε και ουσιαστικά χωρίς να κατονομάζει την Νόβα, έδειξε ότι η πρόταση που έγινε στον ΠΑΟΚ ήταν χαμηλότερη από αυτή τη ΣΑΕΚ, αυτά που λέγαμε και χθες, και δεν θα μπορούσε να τη δεχθεί ο ΠΑΟΚ. Σε αυτό συμφωνώ και εγώ, γιατί όταν είσαι όντως η πιο πετυχημένη ομάδα τα τελευταία τρία χρόνια στην Ελλάδα, με 4 από τους 6 τίτλους, με διαρκείας πάνω από 20.000 τα τελευταία 2 χρόνια, με όλη αυτή την εμπορικότητα, με ασύλληπτα ρεκόρ όπως το IT, το Double κτλ. Δεν μπορεί να δέχεσαι να μειώνει την αξία της ομάδας χρηματιστηριακά με αυτόν τον τρόπο, έτσι, να παίρνεις λιγότερα χρήματα και από την τρίτη ομάδα της βαθμολογίας. Οπότε αυτή την άποψη καλά έκανε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και δεν έκανε την πρόταση Νόβα. Προφανώς η Νόβα με κάποιο σκοπό έκανε τέτοιου είδους πρόταση, με σκοπό να μην να αναγκάσει τον ΠΑΟΚ είτε να δεχτεί με αυτό το ποσό γιατί δεν θα είχε άλλη επιλογή, είτε να τον οδηγήσει σε άλλη λύση. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι μπορεί να σταθεί μόνος του. Μένει να φανεί και στην πράξη αυτό το πώς θα λειτουργήσει, γιατί είναι κάτι εντελώς πρωτοπόρο και δεν ξέρουμε πώς θα πιάσει έτσι. Υπάρχει μια μεγάλη αισιοδοξία βέβαια, καθώς από την πρώτη ώρα σήμερα έχουν γίνει 2.500 αγορές. Είναι νούμερο που σίγουρα δεν περίμεναν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Από την πρώτη ώρα που θα ανοίξει το σύστημα να μπουν 2.500 χρήστες να κάνουν λογαριασμό και να δώσουν το 5 ευρώ για να κλείσουν ουσιαστικά θέση, να το πούμε έτσι, στην οθόνη τους και να παρακολουθήσουν το μάτς Κυριακής. Είναι ήδη μεγάλο το νούμερο. Sold out στο server, φίλε. Μόνο ΠΑΟΚ, μόνο ΠΑΟΚ αυτά τα πράγματα. Ναι. Θα δούμε νομίζω μεγάλα νούμερα, ειδικά τώρα που είναι αρχή και θα το δοκιμάσουν πολύ. Βέβαια υπάρχουν και άλλα ζητήματα τεχνικά τα οποία πολλοί ρωτούν, πολλοί δυσκολεύονται. Να πέσω σε έρμο, θα έχει προβλέψει η ΠΑΕ. Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ακούσαμε και τον Παναγιώτη Ανδρονιάδη νωρίτερα στο ΠΑΟΚ 24 να τονίζει ότι δεν τίθεται θέμα με το σερβερ, ότι έχουν προβλεφθεί τέτοιου είδους ζητήματα, διότι συνεργάζονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ με μία από τις καλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στο συγκεκριμένο ζήτημα. Mm-hmm. Οπότε δεν πρόκειται να προκύψει τέτοια θέματα. Τώρα από εκεί και πέρα, το θέμα με το ίντερνετ, έτσι, όπως είπε και ο Παναγιώτης Αρωνιάδης, συνέντευξη νωρίτερα εδώ στο Λίμπερο, δανείζομαι τη Δυνατάκα. Ακόμη και στο YouTube να θες να δεις κάτι, αν δεν έχεις καλό ίντερνετ στην περιοχή που είσαι, που είναι κολοσσό στο YouTube, έτσι, θα κολλάει. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι θέμα ΠΑΟΚ TV. Ναι. Έτσι, από έχει κάνει πέρα... και άλλες παραγωγές στο ΠΑΟΚ TV, έδειχνε τα παιχνίδια στο εξωτερικό όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε ναι, γνωρίζει τη διαδικασία. Πολύ διαφορετικό αυτό όμως, γιατί τα μάτς που είχαν μετάδοση τηλεοπτικά πέρσι στο εξωτερικό μέσω του ΠΑΟΚ TV ήταν ουσιαστικά από τη μετάδοση της Νόβα, της Κοσμοτέ, ναι, που τα παιχνίδια και απλά έδινε εικόνα η ΠΑΟΚ με το 2 ευρώ, 3 ευρώ πόσο χρέωνε σε κάποιες χώρες του εξωτερικού. Απλά λόγω της διαδικασίας γενικά. Από τον ΠΑΟΚ διαβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια παραγωγή τηλεοπτική κανονικά υψηλού επίπεδου, θα υπάρχει pre-game, post-game, δηλώσεις των παικτών, τα πάντα. Το ξεκαθαρίζουν αυτό οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά θα πρόκειται για τηλεοπτική παραγωγή, σαν να βλέπουμε παιχνίδι κανονικά σε τηλεόραση. Απλά το βλέπουμε σε web και πλέον έτσι όπως έχει εξελιχθεί η τεχνολογία με τη Smart TV. Για κάποιον που όχι, δεν χρειάζεται να είσαι κανένα πολύ προχωρημένο χρήστη, απλά ξέρει να δουλεύει Smart TV. Αυτόματα κάνει εκεί το login, το λογαριασμό σου. Δίνεις το 5 ευρώ μέσω της χρεωστικής ή πιστωτικής ή prepaid ή PayPal. Είναι αναφέρονται όλοι οι τροπεναλτικά στο site του ΠΑΟΚ και πολύ απλά μπαίνεις και παρακολουθείς το παιχνίδι. Μιλάμε 55, 65, 70, ό,τι η Smart TV. Με την προϋπόθεση έχεις, φυσικά να έχετε ίντερνετ. Ναι, και πολύ καλύτερο για να σας διευκολύνει. Δεν δε παίζει, αλλά... Ναι, να συνδέσετε το καλώδιο Ethernet. Για να μην λειτουργεί τηλεόραση μέσω WiFi. WiFi και έχει παρεμβολές και κολλάει και τα λοιπά. Ναι, αλλά αυτό ξέρεις ότι εντάξει, είναι λίγο δύσκολο γιατί περισσότεροι το έχουν στο σαλόν την τηλεόραση. Είναι πολύ απλό, τραβάς ένα καλώδιο. Υπάρχουν καλώδια τεραστίων μεγεθών. Ναι, βρε, αυτό το ξέρω. Παίρνεις ένα καλώδιο, βάζεις από το router, το τραβάς στη. Ναι, μην το λες εμένα, εγώ έχω 20 μέτρα καλώδιο Ethernet. Ορίστε, είδες πόσο απλό είναι. Το συνδέεις την τηλεόραση και η ταχύτητα πηγαίνει σφαίρα και δεν κολλάει ούτε λεπτό το παιχνίδι. Ειδικά όταν άμα έχεις fiber. Οπτική είναι, φίλε. Δεν απλά αυτό δεν, είναι, δεν υπάρχει παντού, έτσι όλες τις περιοχές. Είναι... Σιγά σιγά αναπτύσσεται βέβαια και από όλες τις εταιρείες. Σε μένα έχω. Εγώ έχω πάει σφαίρα. Όλο. Όλο πάει σφαίρα. Εντάξει, σίγουρα θα προκύψουν ζήματα, γι' αυτό και η ΠΑΕΠΑΟΚ έχει βάλει και τηλεφωνικό κέντρο για να λύνει απορίες. Το οποίο λειτουργεί καθημερινά. Σίγουρα θα υπάρχουν απορίες. Εννοείται. Είναι ένα βήμα, νομίζω, το οποίο ανοίγει ένα νέο παράθυρο στις μεταδόσεις και γενικά στο ψηφιακό κόσμο και στο κομμάτι που λέγεται New Media. Είναι ένα βήμα που κάνει ο ΠΑΟΚ. Είναι πρωτοπόρος. Πολύ μπροστά για την Ελλάδα. Είναι πρωτοπόρος σε αυτό το πράγμα. Βέβαια, θα μου πεις ότι, όπως είπε είχε αναφέρει και ο Γιώργος, ότι υπάρχουν όλα αυτά τα Day Pass, τα. Στο NBA, στη Serie A, γενικά όλα τα όλη καλά, σίγουρα από κάπου είναι εμπνευσμένο. Απλά εκεί αυτό. Δεν έχουν την ανάγκη οι ομάδες να το κάνουν αυτό σε μόνιμη βάση γιατί τα τηλεοπτικά συμβόλαια που παίρνουν είναι τεράστια. Είναι υπέροχα τα ποσά, οπότε δεν έχουν ανάγκη. Μιλάμε να το κάνουν για Ελλάδα μόνοι πάντα. Τους, ναι. Εδώ το ΠΑΟΚ, αν πάει καλά το εγχείρημα, μπορεί να το αποδώσει και πολύ μεγαλύτερα αυτό. Κέρδη από ό,τι θα του έφερε ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο, έτσι.
Ειδικά στα ντέρμπι και όλα που ίσως ανέβηκε το ποσό. Γιατί σίγουρα θέλω να μην και αντίπαλοι. Δεν θα υπάρχει άλλο τρόπο. Και εδώ είναι και τα χιουμοριστικά που γίνονται έτσι με του φίλου του Άρη του Ολυμπιακού που θα πρέπει να πληρώσουν το 5 ευρώ στον πάγο για να δουν την ομάδα του. Ωραίο, ε. Κάτσε να σε εγώ τώρα να σε ρωτήσω για κάτι άλλο. Το συζητούσα με τον Γιώργο εκτός αέρα πριν μπούμε. Ο μαγαζάτορας. Α, ναι, το είχαμε πει αυτό. Ναι. Τι ισχύει για τους μαγαζάτορες. Τι ισχύει για τους μαγαζάτορες. Πληρώνουν το τάλιρο και τελείωσε. 5 ευρώ και βάζουν στη Smart TV να δουν κανένα. Γιατί π.χ. οι συνδρομές που έχουν και συνδρομητικά. Αυτά τα χρεώνει η Nova. Είναι ανάλογα με την καρέκλα. Ναι, ναι αυτά είναι λόγω των εταιριών. Μήπως προβλέψει και πάει για να βγάλει κάποια παραπάνω έσοδα. Α, δεν το νομίζω. Γιατί να δώσει και το θεματάρχη μόνο 5 ευρώ και να βγάλει 350 ευρώ. Αυτό να βγάλει τα τετραπλάσια. Σωστό από μια άποψη. Λέμε δεν νομίζω όμως να το. Τουλάχιστον για αρχή, ναι, που ακόμη είναι σε πειραματικό στάδιο το όλη φάση, δεν νομίζω να το πάει έτσι. Εντάξει, τώρα το πω με βάση τι γίνεται στις συνδρομές της Νόβα και της Κοσμοτέ. Ναι. Το οποίο βέβαια είναι και υπερβολικό αυτό. Έτσι, τόσα χρόνια το τι πληρώνουν, γιατί υπάρχουν μαγαζιά πολύ μικρά και δεν βγαίνουν τα ποσά πραγματικά. Δεν βγαίνουν ούτε μετά. Ακόμη και όταν γεμίζουν για να δείξουν τον ΠΑΟΚ, με τα ποσά που ζητάει η Νόβα, πολλές φορές δεν βγαίνουν πολλά μαγαζιά. Και επειδή κινούμαστε έτσι στην πόλη, έχουμε πολλά τέτοιου είδους παράπονα. Έχω την εντύπωση ότι πάει και ανάλογα με τις τηλεοράσεις, πώς τηλεοράσεις δίνει το μάτς και τους δέκτες. Έχω αυτή την εντύπωση. Δεν πάει μόνο με τις καρέκλες. Αν για παράδειγμα έχει πάνω από δύο. Τα τραπεζοκαθίσματα νομίζω το χρέο είναι έτσι. Πάει και με τους δέκτες, έχω την εντύπωση. Έχω αυτή την εντύπωση. Με πόσους δέκτες έχεις. Μπορεί, γιατί πλέον τα περισσότερα μαγαζιά έχουν πάνω από μία οθόνη. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Όχι οθόνες, δέκτες. Πόσους δέκτες έχεις. Και σε πόσους εκπέμπει κάθε δέκτη. Μπράβο. Κατάλαβες. Νομίζω πες και αυτό. Δεν είμαι σίγουρος, κρατάω επιφυλάξεις. Τώρα μπαίνεις άλλα μονοπάτια. Ναι, εντάξει, δεν νομίζω πάω να το κυνηγήσει έτσι για αρχή. Ναι, αλλά σκέψου λίγο. Σίγουρα το έχουν σκεφτεί όμως. Ναι, δεν είναι. Για το μέλλον. Θα ανοίξουμε να πιο πολύ θες να ανοίξουμε στην εταιρικά ένα μαγαζάκι να βάλουμε να δείχνουμε το ΠΑΟΚ να βγάλουμε τα έντερά μας. Δεν είναι ρε φίλε. Μόνο αυτό θα κάνουμε, δουλεύουμε δύο μέρες την εβδομάδα που παίζει ο ΠΑΟΚ. Είναι. Μία βασικά, όχι μία. Δύο. Δύο το μήνα. Θα εντός μόνο. Εντάξει τώρα και καλά καφέ. Είτε εκτός πρέπει να δείχνουμε στην Νόβα. Ποια Νόβα, μόνο ΠΑΟΚ θα δείξουμε ρε φίλε. Τα εκτός. Ε? Τα εκτός τι γίνεται. Τι τα εκτός τι γίνεται. Και με τον Όφιο. Πώς θα δεις, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ πώς θα δεις. Α, ναι, εντάξει. Ναι, τώρα. Και τώρα που έκανε το ΠΑΟΚ TV, ο ΠΑΟΚ γιατί δεν προσκαλεί τον Όφι να του δώσει τηλεοπτικά δικαιώματα. Φαντάζεσαι. Γιατί ο Όφι είναι στο κενό αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν έχει τηλεοπτικό συμβόλαιο από κανέναν. Φαντάζεσαι να κλείσει το open. Ωραίο. Θα δώσει πάτημα μετά. Να βγουν να σχολιάσουν πολύ. Γιατί. Αν δώσει, άμα πάει στο. Γιατί ανάκλεινε στην ΕΡΤ. Το ΠΑΟΚ δεν το συνέφερε να πάει στο open, τα είχαμε ξανασυζητήσει. Ναι, και λόγω financial fair play. Νομίζω θα πάει όμως εν τέλει. Για το υπόλοιπο τη σεζόν, λες, αν δεν πάει καλά το εγχείρημα. Εγώ δεν λέω ότι θα πάει καλά και θα μείνει όλη τη σεζόν στο ΠΑΟΚ TV. Θα μείνει, λες, στο ΠΑΟΚ TV. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά. Βρε, και εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά. Γιατί βλέπω μια διάθεση από τον κόσμο να το στηρίξει. Πιστεύω ότι από του 25.000 που έχει στο γήπεδο για βράδυ την Κυριακή, 5.000 μπορεί να αγοράσουν και να βάλουν το 5 ευρώ έτσι απλά για στήριξη. Έχει συσπηρωθεί πολύ ο κόσμο με όλη αυτή την ιστορία με την Νόβα και πολλοί εκφράζουν διάθεση να βάλουν το 5 ευρώ ακόμη και αν θα είναι στο γήπεδο για παράδειγμα. Ή επειδή ζούμε και στην ψηφιακή εποχή, είναι και το άλλο. Άλλο θέλει να είναι στο γήπεδο. Και να έχει το κινητό δίπλα για να βλέπει τα replay. Και να κάνει με εκεί το χέρι το VAR. Μα αν παρατηρήσει τι γίνεται και με έρευνες που έχουν γίνει και στο εξωτερικό, πλέον ακόμη και οι φίλοι αθλητών στο γήπεδο, επειδή ανεβαίνουν οι φάσεις οι αμφισβητούμενες και γίνει κατά γκολ και όλα αυτά, πολύ γρήγορα στα social media και στα διαδίκτυα, στα μήνυμα κτλ. Αμέσως οι περισσότεροι χρήστες είναι ήδη στο κινητό τους και μέσα από το γήπεδο. Πλέον θα μπορούν να έχουν και live το παιχνίδι. Απλά χρειάζεται και ίντερνετ να έχεις. Και πέφτει το δίκτυο. Αν πάει τώρα για να δεις ένα ολόκληρο παιχνίδι, μπορεί να χρειάζεται και 1,8 γίγα, 2 γίγα. Για ένα παιχνίδι. Παίζει και ρόλο και ποιότητα. Ναι, αυτό. Και επίσης να δίνουμε και μερικές πληροφορίες παρά στον κόσμο. Γιατί πολύ ρωτούν. Γιατί είμαστε και τεχνικοί ως γνωστό. Εντάξει, και αυτά είναι απλά πράγματα. Απλά... Η πιο σοβαρή εκπομπή των Ερτζιανών είναι εδώ. Κάποιοι μεγαλύτερη ηλικία δεν τα γνωρίζουν. Ίσως δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι, αλλά σιγά-σιγά θα τα μάθουν. Δεν είναι κάτι τρομερό. Όσο κατεβάζει την ποιότητα, τόσο ανεβαίνει και η ταχύτητα και όλο και λιγότερο θα κολλάει. Και, έτσι. Ναι, και μειώνεται το. Κάτω δεξιά εκεί που σου δίνει την επιλογή. Ο όγκος δεδομένων των. Μειώνεται και ο όγκος δεδομένων. Ναι. Που καταναλώνει το stream ή έστω το βιντεάκι. Πάντως και σε κάτι άλλο νομίζω πρωτοπόροι ο ΠΑΟΚ. Σε τι? Το ΠΑΟΚ Food Village, θα το πούμε και με αυτό. Ναι, με τις καντίνες. Ωραίο αυτό, δεν είναι. Χθες δεν το πήρε κάπου το μάτι μου, δεν το είδα ολοκληρωμένο. Αλλά... Βγήκε δελτίο κάτι σαν ενημέρωση της ΠΑΟΚ. Θα έχει, τα σάντουιτς έχουν το όνομα των παιχτών. Κάτι τέτοιο κατάλαβα. Όχι. Και, ας πούμε, κάτι τέτοιο δεν έχει. Θέλω να βιερίνια με λίγο πίσω βαρ, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, σε κάτι τέτοιο διάβασα. Πιάσαμε δύο βερίνια και μια μαλαματίνα. Την καμπάνια λίγο είδα, την φωτογραφία και αυτά. Προς το παρόν ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι θα υπάρχουν
τέσσερις νομίζω καντίνες στον περιβάλλον χώρο του γηπέδου. Προς το πάνω θα είναι μία τώρα την Κυριακή. Έχει μάλλον τώρα για τις καντίνες. Ναι, τέλος πάντων. Τρεις έχω την εντύπωση. Με άλλο είδος, πρωτότυπες. Η πρώτη που θα έχει που είδαμε και σε φωτογραφία είναι σε σχήμα κούπας καφέ, πλαγιαστή βέβαια, ανάποδα. Και λογικά θα δίνει καφέ συγκεκριμένη. Ωραία. Και έτσι πρωτοπορεί και σε αυτό που άκουσα. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ουσιαστικά και το χώρο έξω από το γήπεδο και να καφέ, έχει. Και, καφέ. Πιάσαμε έναν εσύ τη και α πούμε. Αργότερα θα υπάρχουν και σάντουιτς και τα λοιπά. Χωρίς ωστόσο να το πούμε και αυτό σημαντικό γιατί επίσης γίνεται θέμα. Έναν βαρέλα χωρίς ο ΠΑΟΚ να απαγορεύει ή να δημιουργεί θέμα στις υπόλοιπες καντίνες που είναι τόσα χρόνια στον κύριο από το γήπεδο. Προφανώς δεν θα πάρει τη δουλειά των ανθρώπων. Εμέσως θα την πάρει όλη. Αυτό θα σου έλεγα. Εντάξει, αυξάνει τον ανταγωνισμό σίγουρα. Είναι τόσο ο κόσμος που θα έχει κάθε Κυριακή φέτος. Ναι, εντάξει, νομίζω φτάνει για όλους. Νομίζω πως ο Χρήστος. Γιατί με τα 22.000 διαρκεία. Θα τις τιμήσεις τις καντίνες εσύ. Εγώ έχω στα μπάρι δύο έξω από το γήπεδο. Τι πω, αλλά θα πάω να. Θα δοκιμάσει και το ΠΑΟΚ Food Village. Το χωριό φαγητού που θέλει να στήσει ο ΠΑΟΚ. Σε φαγητό είχε πρώτο. Ο Ηρακλής δεν ήταν που είχε βγάλει την μπλε μουστάρδα. Ναι, ναι, ναι. Είχε πρωτοπορήσει ένα διάστημα με την μπλε μουστάρδα. Ναι, πήγε να κάνει κάποια θέματα εκεί με το marketing, αλλά. Τάψε, λοιπόν, πάμε στο 2,5. Break. Θυμίζουμε πρώτα ότι γιατί κληρώνουμε 5 εισιτήρια. Και όλα ναι, Αναστασία Βαράη, δεν αστείευεται. Κληρώνουμε 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πανετολικός. Απλή και γνωστή διαδικασία εδώ στο Λίμπερο. FM και ενώ ονοματεπώνυμο το στέλνει στο 54526 και μπαίνετε στην κλήρωση που θα κάνουμε 3 παρα 5 για να δούμε ποια είναι η πέμπτη χείρη που θα πάνε στην Τούμπα την Κυριακή. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα πάμε και Σλοβακία, Στέργιο Αναστασιάδη. Να ανοίξουμε και λίγο τις γραμμές στο 2-3-10-27 και 3-8. Να συζητήσουμε για το θέμα του ΠΑΟΚ TV, να πάρουμε απόψεις. Εδώ, σε λίγο στο Λίμπερο. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Λίμπερο 107,4. Ο Λίμπερο παντού. Χρήστος Γιουβάνογλου, Γιώργος Παναγιωτίδης και Γιώργος Μπαϊράμης. Κατά σειρά από δεξιά προς τα αριστερά. Όπως κοιτάμε εμείς, την Αναστασία που είναι απέναντι. Ως και τις 3 πάμε παρεούλα. Εδώ, πριν ακολουθήσει το πέναλτι, πριν δώσουμε σκητάλη στον Γιώργο Ζαγόρα που θα έχει και σήμερα πάρα πολλά να πει. Έχει ψωμάκι. Χθες το βράδυ είχε. Σίγουρα. Δεν άκουσα ομολογώ, αλλά σίγουρα η ζούγκλα θα ήταν απολαυστική. Να πούμε ότι κληρώνουμε 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πανετολικός που θα γίνει την Κυριακή στις 8 στο γήπεδο της Τούμπας. Ο τρόπος είναι απλός, FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνετε στο 54526 και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση για τα 5 επαναλαμβάνω εισιτήρια που κληρώνουμε για το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. Έτσι, 3 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση να δούμε ποια είναι η 5η τυχερή που θα πάνε στην Τούμπα την Κυριακή και δεν θα ζοριστούν με ΠΑΟΚ TV. Γιατί να ζοριστούν, είναι πάρα πολύ απλό. Ναι, έτσι. Λοιπόν, επίσημα Βιόλα ο Ριμπερί. Ανακοινώθηκε από τη Φιωρεντίνα ο Φρανκ Ριμπερί. Έτσι. Έκπληξη. Ναι, όντως. Αν και από χθες ακουγόταν. Είναι έκπληξη το ότι πηγαίνει, όχι το ότι ήρθε τώρα η μεταγραφή. Έτσι. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ναι. Θα κάνει πράγματα και ένα έμπειρο ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι έχει ακόμα δίψα για ποδόσφαιρο. Το έχει αποδείξει τόσο καιρό και με τις δηλώσεις του και το πόσο προσπαθούσε στην Μπάγερ τον τελευταίο καιρό και ας μην ήταν σε καλή φόρμα. Εγώ πιστεύω πως θα βοηθήσει τη Φιωρεντίνα. Ναι. Και βρίσκεται σε ηλικία του 36. Θα δώσει πράγματα. Θα τη βγάλει Ευρώπη, έτσι, όχι για πιο ψηλά. Καλά, ναι, ναι, ναι. Γιατί η Φιωρεντίνα είναι σε πρωτική πορεία. Λοιπόν, επειδή σε λίγο θα έχουμε Στέργιο Αναστασιάδη. Θα έχουμε Στέργιο Αναστασιάδη από Σλοβακία. Σου κάψε το αυτή. Πραγματικά. Εγώ προμόλυσα και δεν έχω ακούσει. Λοιπόν, επειδή θα έχουμε λοιπόν το Στέργιο Αναστασιάδη σε λίγο από Σλοβακία και θα πούμε πάλι σε ρυθμούς ΠΑΟΚ, να τα πούμε λίγο για τον Άρη στα γρήγορα, το ότι υπάρχει στην επικαιρότητα από χθες. Ουσιαστικά και στον Άρη ξεκαθάρισε το τηλεοπτικό, παραμένει στην ΕΡΤ. Με τα ίδια χρήματα. Με το ισχύον συμβόλαιο που υπήρχε από πέρσι, είναι η δεύτερη χρονιά του συμβολέου, συνεχίζει κανονικά. Μόνο στα μπόνους θα αλλάξουν τα ποσά, θα μειωθούν λιγάκι. Το συμβόλαιο που είχε πολλά ζωή πέρσι θα ισχύει κανονικά. Θα φανεί. Οπότε το Σάββατο στις 9 το Άρης Όφη θα το δούμε στην ΕΡΤ. Κανονικά. Ναι. Την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Κυκλοφορούν και τα εισιτήρια και για το παιχνίδι αυτό. Ξεκινάει το πρωτάθλημα το πήρε χαμπάρι. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, ναι. Όντως. Επιτέλους. Φαίνεται. Ναι, μας έλειψε. Ακόμη δεν το πήρα χαμπάρι γιατί ακόμη. Και να λέμε ότι είναι σε χαμηλό επίπεδο κτλ. Σου λείπει. Το θες. Φέτος έχει και αλλαγές με νέο σύστημα. Μου τη δίνουν αυτοί που λένε α, εγώ βλέπω, δεν βλέπω Super League. Βλέπω μόνο Premier League και τέτοια. Το παίζουν αυτοί οι αριστοκράτες. Μα δεν γίνεται χωρίς Super League. Έτσι δεν είναι. Δεν περνούμε τα κυρία Κάμα με τίποτα. Έτσι. Δες εσύ σε Βίλι Μπέτις. Εμείς θα δούμε το. Αστέρα δεν είναι. Αστέρα ναι, αυτό θα δούμε. Λοιπόν, και έχει ωραία παιχνίδια στην Πρεμιέρα, αλλά ακόμη ξεστή δεν μπήκα σε mood του πρωταθλήματος γιατί περιμένουμε, έχουμε τα ευρωπαϊκά. Είναι τα ευρωπαϊκά, ναι, ναι, ναι. Και έτσι ακόμη είμαστε σε αυτό το κλίμα. Το πρωτάθλημα το καταλαβαίνει ότι ξεκινάει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Εκεί το Σεπτέμβριο, μπράβο, εκεί. Που έχουν μπει σε μια ροή ομάδες, είναι και οι όμιλοι του Europa League του Champions League.
Λες, μπήκαμε τώρα σε χειμερινό mood. Ναι, ξεκίνησε η σεζόν. Μπράβο, έτσι. Τώρα ακόμη είμαστε. Τώρα θα γίνουν οι πρώτες δύο αγωνιστικές και θα λες τώρα ξεκίνησε. Τι έγινε, τι είναι αυτό το που παίζουν τώρα. Ξέρεις, γι' αυτό είναι πολύ κομβικές, γιατί οι ομάδες ακόμη αυτές που έπαιζαν Ευρώπη είναι λίγο ακόμη στο ρυθμό αυτόν τον ευρωπαϊκό. Σωστά, ναι. Έχουν το μυαλό τους αυτά. Είναι ενδιάμεσο πρώτο. Από τα δύο ευρωπαϊκά τον play-off είναι ενδιάμεσο πρώτη αγωνιστική. Ναι, και μετά ακολουθεί και η δεύτερη. Αυτοί που δεν είχαν Ευρώπη τώρα μπαίνουν σιγά σιγά στα πρώτα επίσημα παιχνίδια, έτσι. Οπότε πάλι είναι περίεργο. Και έτσι ούτε, είναι κομβικές δύο αγωνιστικές για να δούμε ποιοι θα έχουν απώλειες και ποιοι όχι. Ναι. Ποιοι θα βγάλουμε δύο στα δύο δεν και ποιοι θα έχουν απώλειες. Είναι ντέρμπι, ξεκινάνε την τέταρτη αγωνιστική και μετά τα το Παοκάκι, είναι το Παοκάρι είναι το πρώτο. Ναι, στην Τούμπα το Παοκάρι, ναι. Το τοπικό ντέρμπι τη πόλη. Πάντα ξεκινάνε την τέταρτη αγωνιστική τα τελευταία χρόνια, έχει αλλάξει λίγο. Πέρσι είχαμε Παοκάκι τέταρτη αγωνιστική και Τούμπα, τα δύο γκολ του Πρίγιοβιτ. Ακριβώ, ναι. Αυτό λοιπόν. Ο Σλιμανί στη Μονακό. Τώρα, τελευταίες μέρες θα βλέπουμε συνέχεια ανακοινώσεις μεταγραφών. Χθες διάβαζα ένα τρελό σενάριο που γράφουν οι Ιταλοί. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί για να πάρει σάρκα και ωστά. Νεϊμάρ λέει να πάρει Γιουβέντους, λέει Νεϊμάρ και Σουάρες. Και Σουάρες να και δώσει την μπάλα στην Παρί. Ακριβώς. Και να κάνει και ανταλλαγή Τσάν Ράκιτιτς με την Παρσελόνα. Να δώσει τον Τζάν να πάρει το Ράκιτιτς. Να δώσει τον Τζάν να πάρει το Ράκιτιτς. Άμα γίνει αυτό, παίξτε όλοι Γιουβέντους για Champions League μετά. Με τριπλέτα Ρονάλντο, Σουάρες, Νεϊμάρ και εγώ δεν νομίζω ότι γίνεται. Ναι, πολύ, και στα χάφη ποιος θα παίξει εγώ. Τραβηγμένο. Ραμπιό, Ράμψεϊ, ο Ράγκετιτς, ο Πιάνιτς, ο Ματουιντί. Έχει πολύ Ραμπιό εδώ και τρία χρόνια είναι ταλέντο. Ο Κεντήρα έχει μείνει. Ο Κεντήρα, ναι, δεν έφυγε. Ο Κεντήρα ήταν αφήγη. Αυτός, ναι. Κανονικότητα. Πίσω στην άμυνα Μπονούτσι και Ελλήνη. Πίσω, και κάτω τα δοκάρια. Λίγο στα άκρα με να δεν μ' αρέσει. Δεξιά-αριστερό μπακ. Δεξί μπακ με τον Ντανίλο παίζει η Γιουβέντους. Και αριστερό μπακ και τον Αλεξάνδρου. Θέλει. Ανέλαση, δεν μπορώ, δεν μ' αρέσουν. Δεν σ' αρέσουν. Όχι. Θέλει ένα Τζόρντι Άλμπα. Θέλει ένα Τζόρντι Άλμπα. Δεν είναι ούτε Τζόρντι Άλμπα, δεν είναι ούτε Μαρσέλο, δεν είναι ούτε Ντάνι Άλβες. Εγώ περίμενα να πάρει τον Μαρσέλο φέτος που τον ήθελε και ο Ρονάλντο εκεί παρέα του. Αλλά κάποτε έχει τον Ντάνι Άλβες η Γιουβέντους για ένα χρόνο. Ναι. Αλλά ο Ντάνι ήταν, ο Ντάνι Άλβες. Τον Ντανίλο δεν μπορεί να τον πιάσει. Εντάξει, είναι τίμιος, αλλά δεν είναι το κάτι παραπάνω. Α, τον δούμε ρε παιδιά, περιμένετε. Καλά, ναι, μην βγάζουμε συμπέρασματα για τους προπονητές. Όχι, δεν τον είδαμε. Για να τον βγάλαμε. Αυτό. Μάλιστα. Εμένα με έκανε εντύπωση τώρα, μιας που πιάσαμε το διεθνές ποδόσφαιρο, για τον Φιλίπε Λουίζ. Το που έπεσε στην Βραζιλία πήγε. Αυτό πήγε στη Φλαμέγκο. Έχει καιρό. Στη Φλαμέγκο δεν πήγε. Ναι, έχει καιρό που πήγε. Με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και ο Ντάνι Άλβες γύρισε στην Ελλάδα. Εντάξει, ο Ντάνι Άλβες τα έφαγε τα ψωμιά του εδώ, αλλά ο Φιλίπε Λουίζ δεν νομίζω ότι. Νομίζω πως είχε βασικά χρόνια να δώσει. Πρόσεχε. Πράγματα να δώσει στην Ευρώπη. Αλλά λέει ότι ήταν όνειρο ζωή να παίξει στη Φλαμέγκο. Επειδή υποστήριζε από μικρό αυτή την ομάδα. Ο Φιλίπε Λουίζ, αν δεν κάνω λάθος, πήγε στην Ατλέτικο, πήγε Τσέλσι, ξανά Ατλέτικο και μετά. Πέρασε και ένα διάστημα από πού πέρασε. Από δηλαδή. Πουθενά. 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 Ατλέτικο, μια χρονιά δανεικό πήγε τη Τζέλτζη, δεν έπιασε. Συγγνώμη πάλι και γύρισε στην Ατλέτικο. Ωραία. Σήμερα τι άλλο θα δούμε εξ' από Ολυμπιακό. Ναι, να δούμε ποια παιχνίδια υπάρχουν στο πρόγραμμα. Τρία είναι σύνολο. Εμείς Ολυμπιακό θα δούμε βέβαια λογικά. Τρία είναι ή τέσσερα σήμερα. Είναι τρία γιατί τα παίξει στοίχημα. Ναι, τρία, έξι ομάδες. Έξι ομάδες, έξι. Τρία, τέσσερα από το γκρουπ των πρωταθλητών και δύο από το γκρουπ των μη πρωταθλητών. Σήμερα έχει. Πιο ενδιαφέροντα σήμερα από χθες τα παιχνίδια. Σήμερα έχει Young Boys Ερυθρός Αστέρας, όλα είναι στις 10. Δυναμό Ζάγκρεπ Ρόζενμπορκ και Ολυμπιακός Κρασνοντάρ. Και το θέμα που κυριαρχεί τουλάχιστον από τα αθηναϊκά μέσα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Κρασνοντάρ, η εμφάνιση, η επανεμφάνιση του Μάρκους Μπέρκ στο Καραϊσκάκης. Παίξε σκόρερ Μπέρκ, αν με θυμηθείτε. Θα το βάλω εγώ πιστεύω. Είχε την τιμητική του εχθές. Εγώ το έχω χ, κανόνισε. Χιλές. Εντάξει, ένα με γκολ Μπέρκ. Έχω. Έχω χ τον Ολυμπιακό. Έχω χ την τη Ρόζενμπορκ και έχω άσο την. Α, με αυτό τη Ρόζενμπορκ. Να μου Ζάγκρεπ. Θεωρώ πως έχει προβάδισμα στην έδρα της. Λες, ε. Με τη Ρόζενμπορκ. Ας κατέ θυμάμαι τι έχω. Ερυθρός Αστέρας δεν θα έχει Ματέο Γκαρσία σύνδεσή του λογικά. Όχι. Δεν έχει προλάβει να δηλωθεί στη λίστα. Θα έχει Κάνιας όμως. Mm-hmm. Σίγουρα. Κανονικά. Χωσέ Αλμπέρτο Κάνιας. Young Boys. Λοιπόν. Καλή ομάδα. Πρωταθλήτρια Ελβετίας. Εννοείται. Λοιπόν. Αυτά τα τρία έχουμε για σήμερα. Ναι. Να και τα πλάνα της αναχώρησης του ΠΑΟΚ για Σλοβακία το πρωί. Είναι ήδη εκεί ο ΠΑΟΚ, είναι η Μπρατισλάβα και εκτός απρόπτου θα πάμε. Πού τα κοτσιδάκια του Πασχαλάκη. Και εμείς σε λίγο εκεί. Πού τα κοτσιδάκια του Πασχαλάκη. Έλαντε. Hey, κακό. Γιατί. Δεν του άρεσε. Ήθελε κοτσιδάκια. Γιατί ρε Πασχαλάκη, γιατί ρε αγόρι. Ήθελε κοτσιδάκια. Δεν του άρεσε στον κόσμο, δεν άρεσε. νομίζω ότι τον ενδιαφέρει και πολύ τον Πασχαλάκη, τι αρέσει στον κόσμο. Αυτό έχει καταλάβει. Εντάξει. Ναι, δεν μου άρεσε τέλος πάντων.
Και αυτή η ενδιαφέρουσα είδηση που βλέπουμε τώρα στο αθλητικό δελτίο του Open, η παρουσίαση του VAR από την ΕΠΟ χθες. Υπάρχουν 5-6 βιντεάκια στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ την επίσημη, από χθες το απόγευμα. Αυτά που δείχνει τώρα στο Open, με τα οποία έτσι περιγράφουν με. Πώς να το πω. Ο VAR είναι μια αναπαράσταση. Μια αναπαράσταση, μια παρουσίαση με γραφικά το πώς θα λειτουργεί το VAR στην Ελλάδα. Ναι, και το συνεχώς τονίζουν ότι ο διαιτητής αποφασίζει, ο VAR απλά παρεμβαίνει και συστήνει. Γιατί ο VAR, γιατί ο VAR. Ο Video Assistant Referee. Ναι, εσύ. Δεν είναι το VAR. Ο VAR είναι το σύστημα. Τέλος πάντων, πάμε Σλοβακία. Πάμε Σλοβακία. Αν ήταν γυναίκα θα ήταν η VAR. Θα το συζητήσουμε. Άντε, πάμε στην αναχωρημένη Σλοβακία. Πάμε Στέργιο Αναστασιάδη στην Πρατισλάβα. Τι γίνεται, Στέργιο, καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, φτάσατε, έχει κανένα δύο ώρα που φτάσατε. Ναι, είμαστε στο κέντρο, ψυχαλίζει κατά διαστήματα. Χειμωνιάτικο καιρός. Στεναχωρημένο. Γύρω στους 20 βαθμούς, αν μπορούν να υπολογίσουν σωστά, δεν έχω και θερμόμετρο. Σεπτέμβρη-Οκτώβρη δηλαδή. Κάποιο... Ναι, εντάξει, αν εξαιρέσουμε την απειλή βροχής, μια χαρά καιρός είναι. Είμαστε μια πλατεία, βγαίνουμε του Ραφή σε ένα άγαλμα ενός κυρίου, δεν ξέρω ποιος είναι. Προφανώς κάποιος τοπικός ήρωας εδώ της Μπρατισλάβας ή της Σλοβακίας. Εντάξει, τα έλεγα και νωρίτερα με την αγάπη και τον Νίκο. Είδαμε λίγο στους φίλους του ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω αύριο θα είναι εδώ ο κύριος Όγκος. Πολλοί ξεκίνησαν ο Δικός και Θεσσαλονίκη. Γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα δεν είναι πολύ μακρινή απόσταση. Άλλοι κάνουν στάσεις στην Πράγα, άλλοι κάνουν στάσεις στο Βελιγράδι. Ωραίο ταξίδι γενικότερα. Αλλά αύριο από αύριο το πρωί νομίζω από νωρίς έτσι το μικρό κέντρο σχετικά της Μπρατισλάβας, γιατί ξαναλέω δεν είναι μια πόλη μεγάλη. Είναι μια πόλη με πολλούς φοιτητές και μόνιμους κατοίκους περί των 400.000. Είναι μια όμορφη πόλη, κλασική της Ανατολικής Ευρώπης, με μεγάλα κτίρια, πολλά αγάλματα, μεγάλες πλατείες, γενικότερα μια άνεση. Έχουμε δει και αρκετούς τουρίστες, οι Άπωνες, οι οποίοι πραγματικά είναι παντού, δεν αφήνουν πόλη για πόλη. Δηλαδή τώρα από την Ιαπωνία κάτω, γιατί είναι αυτή η Μπρατισλάβα. Έλατε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχουν από τώρα τουλάχιστον 15 πόλεις με τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη για να πάει κάποιος τουρίστας. Τέλος πάντων είναι τόσο πολλοί Άπωνες και Κινέζοι που όλες οι κάτι τελειγένεις. Εντάξει, με τα selfie sticks και τα λοιπά. Τέλος πάντων, εδώ θα προσπαθήσει ο ΠΑΟΚ να... σε μια πόλη με αρκετούς Έλληνες φοιτητές. Στέργιο, πάνω από 1000 άτομα, δηλαδή περιμένουμε αύριο στην κερκίδα, ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Κάπου εκεί υπολογίζω. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. 1000 άτομα περιμένουν και οι Σλοβάκοι. Θα δούμε σήμερα, θα πρέπει στο γήπεδο από τις 7.30 και μετά για τη συνεντεύξη που και την προπόνηση του ΠΑΟΚ και όλα τα αυτά που γίνονται πριν από κάθε αγώνα. Θα δούμε αν υπάρχει και κάποια άλλη πληροφόρηση σχετικά με πόσο όγκο φυλάχνουν του ΠΑΟΚ περιμένουν οι Σλοβακοί. Θα έχει ο ΠΑΟΚ πυρήνα οπαδών. Ήταν ωραίο ταξίδι, εύκολο ταξίδι, ακόμα και ο δικός. Και κρίσιμο παιχνίδι γιατί ο ΠΑΟΚ κατάσταση πρέπει να μπει στο μήλο του Europa League. Έτσι. Δεν χωράει άλλη ανάλυση, ούτε γιατί, ούτε πώς. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι στην κλήρωση για τους ομίλους του Europa League. Εγώ θα το ξαναπώ, ιδανικά με δύο νίκες, γιατί πέρα από την πρόκριση είναι και το θέμα ότι ο ΠΑΟΚ με τον προπέρσινο αποκλεισμό από την έστρωση και με την όχι τόσο καλή πορεία πέρσι του Europa League, έχει μείνει πίσω. Η βαθμολογία την τελευταία πενταετία έχει πέσει. Άρα πρέπει σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ να αρχίζει να παίρνει βαθμούς, να παίρνει νίκες, να παίρνει προκρίσεις, ακόμα και στο Europa League. Δυστυχώς γιατί μπήκε στη ζωή μας ο Άγγλος ο απίθανος και βλέποντας το χθεσινό μάτς του Αποέλ με τον Άγιαξ η διαιτησία την ημέρα με τη νύχτα. Μια χαρά πενταρίσια διαιτησία είχε ο Αποέλ και θα μπορούσε κάλλιστα να κερδίσει. Τώρα τι θα γίνει στο Άμστερνταμ δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά φαντάζομαι αν χρειαστεί ο διαιτητής που θα είναι θα δώσει και κάποιες φιλίδες στον Άγιαξ. Πάντως αυτό έλεγα και πριν Στέργιο ότι χθες οι παίκτες του ΠΑΟΚ βλέποντας το παιχνίδι, αν το είδαν, θα τους έμεινε και αυτή η πικρή γεύση γιατί με βάση την εικόνα του χθεσινού αγώνα, επαναλαμβάνω και όχι συνολικά των ομάδων, ο ΠΑΟΚ χθες έμοιαζε καλύτερη ομάδα και από τους δύο με βάση την εικόνα που μας έχει δείξει. Θα άξιζε να είναι εκεί και να πάρει και την πρόκριση. Νομίζω είναι δεδομένο. Όπως δεδομένο είναι ότι δεν νομίζω να έχει σβήσει από την ομάδα ο αποκλεισμός των Άγιαξ και ο τρόπος που ήρθε. Σίγουρα οι παίκτες μέσα τους το κουβαλάνε. Αλλά δεν πρέπει να επηρεάσει την προσπάθεια των παιχτών του ΠΑΟΚ και νομίζω, το ξαναλέω, το έχω πει πολλές φορές, δεν νομίζω να επηρεάσει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει τέτοιες βάσεις σαν ομάδα και τέτοιους παίκτες με προσωπικότητα και φιλοδοξίες και κίνητρο και ποιότητα και παραστάσεις από Ευρώπη που δεν νομίζω ο ΠΑΟΚ ούτε να παρουσιαστεί απογοητευμένος από τον αποκλεισμό από τον Άγιαξ, ούτε να παρουσιαστεί με αλαζονικό στυλ παιχνιδιού,
νομίζω θα παρουσιαστεί όπως πρέπει να παρουσιαστεί. Το θέμα είναι, θα πρέπει να δούμε και την εικόνα της Σλόβαν. Από τα παιχνίδια που έχει παίξει φέτος δεν πρόκειται για κάτι. Δηλαδή να πάρουμε σαν κριτήριο το ταμάτι με την Ντάρνταλκ. Πολύ χαμηλό επίπεδο ματέρα. Ναι, όπως και αυτά που έχει δώσει στο Σλοβακικό Πρωτάθλημα, παρότι είναι στην κορυφή. Ναι, να πάρουμε τα μάτια αυτά που δεν έχει παίξει κάποιο ντέρμπι. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα μάτια που έχει παίξει, τα πέντε μάτια που έχει πέντε νίκες η Σλόβαν, να πάρουμε κάποιο σαν κριτήριο και να κάτσουμε να αναλύσουμε. Να κάτσουμε να αναλύσουμε τα μάτια με τη Θεσσαλονικέλη από το Μαυροβούνιο. Τι να αναλύσεις. Άρα είναι και ένα ερωτηματικό το πού μπορεί να φτάσει η Σλόβαν, έχοντας απέναντι τον ΠΑΟΚ. Αλλά όπου και να φτάσει, νομίζω ότι είναι μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος που δεν μπορείς να την υποτιμήσεις. Ναι. Εντάξει, συνήθως η Σλόβαν αποχαιρετάει το Europa League τέτοια εποχή και λίγο νωρίτερα καμιά φορά, την τελευταία πενταετία. Καλό θα είναι για τον ΠΑΟΚ να αφήσει πάλι εκτός ομίλων. Το έχει καταφέρει η Σλόβαν τελευταία φορά τη σεζόν 14-15, όπου γνώρισε 6 ή 6 παιχνίδια, αλλά στα play-off είχε αποκλείσει τη Ρώμα. Και τα επόμενα χρόνια μέχρι και σήμερα είτε έφευγε από τον δεύτερο προκριματικό γύρο είτε τον τρίτο. Είναι η πρώτη φορά που η Σλόβαν είναι στα play-off του Europa League την τελευταία πενταετία. Αυτό φυσικά θα προκαλέσει και ήδη προκαλεί νομίζω ενθουσιασμό στις τάξεις της Σλόβαν. Είναι πρωταθλήτρια της Σλοβακίας, ξεκίνησε με 5 στα 5. Όλα αυτά σαφώς και δίνουν θετική ψυχολογία και στη Σλόβαν και στον προπονητή της και στους φιλάθλους. Αλλά νομίζω ξέρουν παιδιά και οι ίδιοι Σλοβάκοι ότι ο ΠΑΟΚ είναι τουλάχιστον δύο κλάσεις πάνω. Ναι, σίγουρα. Σαν ποιότητα δεν το συζητάμε. Πρέπει να το αποδείξει απλά και στα δύο παιχνίδια αυτά. Αρχίζει γενομένης από αύριο για να καθαρίσει χωρίς πολλά-πολλά. Έτσι να τελειώνει με την πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ με διπλό καθαρίζει την πρόκριση. Παρότι δεν κάνει να είμαστε ούτε εμείς αλαζόνες ή υπερόπτες, η δυναμική της Σλόβαν θα πρέπει να βγουν τα πάνω κάτω αν έρθει αύριο διπλό και ο ΠΑΟΚ να αποκλειστεί στην Τούμπα με διπλό της Σλόβαν. Δηλαδή είναι σενάριο πολύ πολύ απίθανο. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, και επειδή ξεκινάει και το πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ φυσικά θέλει να κάνει το 2-2 και εκεί έχει και δύο ματς στην έδρα του, άλλωστε νομίζω το αυτονόητο το να γίνει το απόλυτο. Έτσι να ξεκινήσει με ένα διπλό αύριο αυτή τη σειρά των 4 αγώνων και να μπει ζεστά και στη λίγκα. Για να μπορέσει η ομάδα και με ηρεμία και με καλή ψυχολογία. Έτσι ακριβώς. Να μπορέσει σιγά σιγά να μπει στο πρωτάθλημα και να ανοίξει και το rotation ο Φερέιρα. Το λέγαμε και τα παιδιά πριν στο Πάκο 4, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει αλλαγές. Στο δικό μου μυαλό υπάρχει και ο στόχο περισσότερο, γιατί ο Πάκο παίζει με ομάδα της Σλοβακίας. Ίσως ναι. Του δώσει την ευκαιρία να παίξει μπροστά στις συμπατριώτες του ο Σλοβάκος, που τον βλέπεις δεν είναι και ιδιαίτερα ανεβασμένος. Ναι. Δηλαδή και είναι λογικό να μην είναι η ψυχή της παρέας. Γιατί εντάξει, δεν έπαιξε τα μάτια με τον Άγιαξ παρά μόνο αλλαγή στην Τούμπα. Θέλει και αυτός να παίξει, θέλει να δείξει. Ενδεχομένως αλλιώς να φανταζόταν την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ του Στόχ με Στέφανες, με τον ΠΑΟΚ της τελευταίας διετίας με Φερέιρα πλέον, δεν έχει καμία σχέση με εκείνη την ομάδα. Που ναι, μένει και η ποιότητα, αλλά έπαιζε άλλο ποδόσφαιρο, υπήρχαν άλλες ισορροπίες. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι μια καλοδουλεμένη μηχανή. Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό είχαμε 10 στους 11 στα μάτια με τον Άγιαξ περσινούς ποδοσφαιριστές, με εξαίρεση των Εσίτη. Στέργιο, αν πάμε λίγο να προσεγγίσουμε την 11, ουσιαστικά η θέση που παίζει είναι εκεί στο δεξιά ακρό. Δηλαδή να αλλάξει ο Ζαμπά και να είναι η όλη μειώση ο Στόχ. Αυτό ναι, ουσιαστικά. Γιατί η λογική λέει ότι τι να βγάλεις έξω στο business bar. Όχι, ναι, με τίποτα. Μετά την εμφάνιση που έκανε στο Άμστερνταμ. Θα είναι μεγάλη. Ναι. Και γενικότερα, εντάξει, μπορεί να μην έκανε φοβερή προετοιμασία ο business bar, αλλά αυτό είναι ο business. Όπως και ο Μάτος δεν είναι παιδιά που βλέπουν το ημερολόγιο και κοιτάνε πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία να τα δώσουμε όλα. Ναι. Εντάξει, αλλά αν θα γίνει ξαναλέω αλλαγή εκεί στο δεξιάκο. Δηλαδή είτε να πάρει χρόνο συμμετοχή στο Λιμιός, είτε να πάρει χρόνο συμμετοχή στο Στόχο ή ακόμα και να ξαναδούμε το Ζαμπά. Δεν θα αποτελέσει τίποτα έκπληξη από τα τρία νομίζω. Οτιδήποτε άλλο θα αποτελέσει έκπληξη. Δηλαδή ο Γιαννούλης θα είναι στα αριστερά. Ποιος θα είναι. Δεξιά ο Μάτος θα είναι ο Μάτος. Το δίδυμο στην άμυνα δεν αλλάζει. Δεν έχει καταφέρει ακόμα. Ναι, το κεντρικό δεν αλλάζει. Ο τερματοφύλακας δεν αλλάζει. Ο Ελκαντούρε δεν αλλάζει. Νομίζω εσύ δεν έχεις κάθαρο προβάδισμα ναι, του Μίσιτς και του Αγκούστο και οποιοδήποτε άλλο για την θέση δίπλα στον Ελκαντούρε. Ο Μπίσε δεν αλλάζει. Ο Πέλκας δύσκολο το βλέπω. Και φυσικά ο Άκπομ δεν αλλάζει. Άρα αν αλλάξει κάτι θα αλλάξει εκεί στο δεξιάκο της επίθεσης. Να δούμε είτε Λιμιό είτε Στόχ. Χωρίς να ξαναλέω να αποκλείται να δούμε το Ζαμπά. Ναι. Ίσως μάθουμε κάτι περισσότερο στη σημερινή προπόνηση αν θα αντιμετωπίσει
μια κλασική πρόβα ενδεκάδα στο Φερέιρα, είτε στο οικογενειακό διπλό, είτε σε κάποιες ασκήσεις τακτικής ή ακόμα και ασκήσεις σε σημαίνες μπάλες, και βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Οπότε, ίσως το βράδυ, εγώ και ο Σταύρος να μπορείτε να πείτε περισσότερο, ναι. Ωραία, Στέργιο. Όποιος και να παίξει, είναι ένα παιχνίδι στα μέτρα του ΠΑΟΚ. Νομίζω πως δεν μπορεί η Σλόβαν να υποτιμηθεί ούτε στο ελάχιστο. Εντάξει, είναι έτσι, μια ομάδα που έχει τη δική της ιστορία, έχει τη δική της φιλοδοξία, έχει τον κόσμο της, έχει ένα καινούργιο γήπεδο, έχει ενθουσιασμό. Μεσοεπιθετικά έχει παίκτες με ποιότητα, όπως και αν το κάνουμε. Αμυντικά, γι' αυτό λέγαμε νωρίτερα, δεν ξέρουμε αν όντως αυτό το ένα γκολ παθητικό που έχει στο πρωτάθλημα αντικατοπτρίζει και την αποτελεσματικότητα που έχει στην αμυντική γραμμή. Εγώ λέω πως όχι. Δηλαδή με βάση τους αντιπάλους νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ καλύτερος από τις ομάδες που αντιμετώπισε μέχρι στιγμής η Σλόβαν και έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ σε 5 αγώνες του σλοβακικού πρωταθλήματος. Αλλά επειδή έχει και η Σλόβαν 10, πόσα μάτσα έχει, 6, 12 παιχνίδια επίσημα, ο ΠΑΟΚ έχει μόνο 2, και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να κάνει τον ΠΑΟΚ πιο προσεκτικό. Έτσι. Σε πρώτη φάση αυτά, θυμίζω στις 8 η συνέντευξη τύπου του Αμπέλ Φερέιρα, ακολουθεί η προπόνηση του ΠΑΟΚ, θα δούμε αν θα είμαστε και στην προπόνηση, αν προλάβουμε την δηλώση του Γιάν Κόζακ, του προπονητή της Σλόβαν, θα είμαστε εκεί με το Σταύρο, οπότε οτιδήποτε συμβεί το απόγευμα θα το μεταδώσουμε στο ακροατές του Λίμπερο. Εννοείται. Καλή συνέχεια, Σταύρο. Στέργιο, συγγνώμη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Από τη στεναχωρημένη Μπρατισλάβα. Ναι, έτσι όπως μας την περιέγραψε. Θα τους ακούσετε φυσικά και στη συνέχεια όλο το απόγευμα στο Λίμπρο 107,4 για ό,τι νεότερο υπάρχει και όλο το ρεπορτάζ. Έχουμε γραμμή. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Φιλαράκη, για χαρά. Για χαρά. Ακούω από το πρωί κάτι σχόλια για το παιχνίδι το δικό μας με τον Άγιαξ. Ότι Ντεμέκο από ΕΛ ήταν αυτό. Γιατί δεν λένε ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι και τα δύο παιχνίδια με τους Ολλανδέζες έβαλε 9 γκολ. Σε αυτή την ομάδα την έβαλε 9 γκολ. Και κάνουν κριτική για τον ΠΑΟΚ ότι ήρθε 0-0 από ΕΛ. Εμείς χάσαμε από τον Άγιαξ. Όχι ποδοσφαιρικά, έτσι. Ξεκάθαρο είναι το πράγμα. Ναι. Τα 9 γκολ δεν κατάλαβα. Τα 9 γκολ λίγο μπερδεύτηκα. Ναι, λίγο. Το ένα ήταν αυτό. Το ένα ήταν φάουλ, τα δύο ήταν 3 πέναλτι. Και τα άλλα ήταν τα δικά μας αυτό γκολ, δεν ήταν. Έτσι το ήταν. Βάλανε κανένα γκολ, αυτοί δεν βάλανε. Αυτόν τον Άγιαξ που έφτασε που απέκλεισε λέει τη Ρεάλ και την Γιουβέντους, εμείς βάλαμε 9 γκολ. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε. Ναι, και εμείς είπαμε πριν, αν ακούγατε την αρχή την εκπομπή εδώ, τώρα άσχετο τι είπαν οι προηγούμενοι, δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεστε, ότι ο ΠΑΟΚ βλέποντας χθες το παιχνίδι μπορεί να αισθάνεται έτσι μια πίκρα, γιατί χθες, με βάση αυτό που έπαιξαν χθες και ο Απόλ και ο Άγιαξ, ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι μπορεί να είναι καλύτερη ομάδα. Δεν είναι, ρε φίλε. Εμάς μας ζηλεύουν έτσι κι αλλιώς. Γιατί αυτοί όλοι μαζί να μάσουν 11 παίχτες, τη διά μας την ομάδα δεν μπορούν να την κάνουν αυτή την ομάδα που έχουμε. Μας ζηλεύουν, κατάλαβες. Και κάθε τώρα με κάθε τρόπο να λένε να μας βάλουν. Ο ΠΑΟΚ θα χάσει μόνο από εμάς. Μόνο από τις ΠΑΟΚΑΡΕΣ μας. Από κανέναν άλλο. Από Ανατάν Παπαντάν, εμείς αυτούς τους είχαμε πατακιούτα. Ανεβαίναν, ερχόταν εδώ, τρέχανε 4 γκολ και τώρα δεν μπορούν. Μέχρι και 6 γκολ στις Σέρβες φάγανε. Έτσι δεν είναι, φίλε. Έτσι είναι, λοιπόν. Έτσι είναι όπως τα λέτε. Ωραία. Αν αυτή τη διατησία που είχε χθες ο Αποέλ, την είχαμε εμείς, ήταν αποκλεισμένος οι Ολλανδές, ήταν χαμένοι. Τελείως. Εμείς την εβδομάδα θα είμαστε και θα μας ζηλεύουνε και να σκάσουνε πάλι πρωταθλητές, θα είμαστε για 20 χρόνια. Συνεχόμενα. Ας δεν πάνε άλλη ένα σήμερα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καταπέλτησε ο κύριος. Ξέσπασε λίγο. Καταπέλτησε. Λοιπόν. Τα Τρίκαλαβα από ό,τι βλέπω λέει ανακοίνωσαν τον Πέλκα. Όχι τον Δημήτρη Πέλκα, τον Βασίλη Πέλκα. Ένας ξάδερφος. Θα μπορούσε. 20χρονος είναι. Γιάννητσα είναι. Από τα Γιάννητσα είναι. Ξάδερφος σίγουρα. Γι' αυτό. Λοιπόν, ακούσαμε και νωρίτερα και το Στέργιο. Είπαμε θα τα πούμε και το βράδυ στις 8 η συνέντευξη τύπου και σε 9 η προπόνηση του ΠΑΟΚ εκεί στο γήπεδο τη Σλόβαν Μπρατισλάβα στη Σλοβακία. Το οποίο θα είναι και γεμάτο έτσι. Έχουν φύγει τα μπερστεραστήρια. Πάνε για sold out του Σλοβακοί. Θα είναι και περίπου 1000 φίλοι του ΠΑΟΚ. Ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα να μένετε. Λοιπόν, στείλτε και οι τελευταίοι τα μηνύματά σας όσοι προλαβαίνετε. FM και όνομα τεπώνυμο. Αποστολή στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση για τα 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πανετολικός. Προλαβαίνετε για 1-2 λεπτά ακόμη τελευταία για να κάνουμε την κλήρωση και να δώσουμε σκητάλη στο πέναλτι σε κρούζα αγώνα. Ακούω τα τελευταία σας σχόλια. Για ΠΑΟΚ TV είπαμε, για ΑΡΗ είπαμε ότι υπάρχει, για ΕΡΤ, για τηλεοπτικά, για ΒΑΡ λιγάκι αναφερθήκαμε. Εγώ περιμένω τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου. Με αγωνία όλοι τον περιμένουμε, να δούμε ποιος θα είναι.
Και τι κινήσεις θα μπορεί να προλάβει να κάνει τώρα στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Νομίζω ότι αν μέχρι τη Δευτέρα ο Άρης δεν έχει ανακοινώσει, είναι μεγάλο φάουλ. Mm. Πρέπει σύντομα. Πρέπει σύντομα γιατί τρέχουν μεταγραφικά ζητήματα, τρέχουν εξελίξεις. Πρέπει να γίνουν κάποιες ακαθαρίσεις στο ρόστερ και κλείνει σιγά σιγά και η μεταγραφική περίοδο. Βλέπω ότι αν αργήσει λίγο ακόμα θα πάει για ελεύθερος μετά ο Άρης. Στο επόμενο διάστημα, δηλαδή που μένει για τους ελεύθερους παίκτες. Λες, α. 15 μέρες, 17 πόσες είναι. Είναι μετά. Μέχρι τις 11 Σεπτέμβρη. Για 11 μέρες. Ναι, έτσι όπως έγινε τώρα η ιστορία, βλέπω πώς θα γίνει κατευθύνεται. Τι ποιότητα παίκτες θα πάρει στους ελεύθερους. Εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες καλές περιπτώσεις. Εντάξει, θα υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες μπορείς να τις κρεμάσεις ένα καλόγερο για το χειμώνα. Ξέρω εγώ. Τέτοιου τύπου παίκτες. Λοιπόν, να κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, να μας πει η Αναστασία τα νούμερα. Βασικά, τι έχουμε. Βασικά, έχουμε πέντε. Οπότε κερδίζουν και οι πέντε. Κερδίζουν και οι πέντε. Οι πέντε που έστειλαν τα μηνύματα. Θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί σας. Αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής. Θα σας πάρει μαλλί τηλέφωνο, ναι. Κέρδισα το στείλατε. Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε. Ευχαριστούμε φυσικά όσους ήσταν μαζί αυτήν την ώρα για την ακρόαση. Ακολουθεί Γιώργος Αγοράς. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4 με το πέναλτι. Γιώργο Μπαϊράμι, Χρήστο Κιβάνογλου, θα πούμε και πάλι αύριο. Okay. Θα έχουμε να σχολιάσουμε ό,τι θα έχει γίνει απόψε το βράδυ με Ολυμπιακό και τα άλλα δύο μάτς της βραδιάς στα Playoff Champions League. Περιμένουμε να δούμε και άλλες εξελίξεις. Έχει και συνέντευξη τύπου ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα έχουμε να σχολιάσουμε ό,τι θα έχει πει ο Αμπέλ Φερέρα εν όψει του μάτς. Θα είμαστε έτσι και σε κλίμα pre-game. Θα ανοίξουμε και γραμμές για να περιμένουμε προβλέψεις για το μάτς που θα είναι αύριο το βράδυ. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Σπουδαία, έτσι. Καλό μας ημέρι, καλή συνέχεια. Καλό μας ημέρι.